Να πάμε στο κύριο Καραθανασόπουλο. Μπράβο, στον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ. Στην Αχαΐα, έτσι δεν είναι, κύριε Καραθανασόπουλε? Στην Αχαΐα, ακριβώς. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Εκεί καμιά δεκαριά. Καλημέρα. Πώς μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά πρώην πρωθυπουργοί υποψήφοι? Πώς έγινε αυτό, πιστεύετε? Η Αχαΐα τραβάει, έτσι το. Φαίνεται ότι κάτι έχει και τραβάει. Τραβάει. Είσαστε λίγο συνδυαστικά, θα έλεγα, επειδή σας αγαπάω και σας ζω έτσι, τους πατρινούς, έχω φίλους κάτω. Νομίζω ότι είσαστε λίγο συνδυαστικά έτσι σαν άνθρωποι. Δηλαδή έχετε και λίγο την τρέλα του Ιωνίου, αλλά έχετε όμως και την σταθερότητα της Πελοποννήσου. Είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και οικονομικών μεγάλων συμφερόντων. Και αυτό βέβαια, βέβαια. Και αυτό. Και ταυτόχρονα είναι και μια προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα χειραφέτησης από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις ευρύτερων στρωμάτων, με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας βεβαίως, όπως έγινε στο Δήμο της Πάτρας. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν πρωθυπουργοί πρώην και νυν αρχηγοί κομμάτων. Εσείς, κύριε Καναθανασόπουλε, επειδή είστε ιδιαίτερα έμπειρος κοινοβουλευτικός, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η εικόνα της Βουλής το επόμενο, την επομένη, όχι των εκλογών, 15 Ιουλίου πότε είναι? 17 η επαναλειτουργία της Βουλής. Ναι, κοιτάξτε, δεν περιμένουμε να αλλάξουν ριζικά οι συσχετισμοί δυνάμεων. Ουσιαστικά δηλαδή τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου, τα οποία είναι, έχουν αποδεχθεί τις δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ ή τους Αμερικάνους, θα έχουν τον πρώτο λόγο. Θα υπάρξει κυβέρνηση, θεωρείτε? Κοιτάξτε, κυβέρνηση θα υπάρξει. Και μάλιστα θα έχει και προδιαγεγραμμένη πορεία. Προκαθορισμένη πορεία η κυβέρνηση θα είναι. Θα είναι η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, η κλιμάκωση, η πρόθεση μια σειρά μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων που έχουν ζητηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και που εξυπηρετούν τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης χώρας μας, ιδιωτικοποίηση, εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Από αυτή την άποψη λοιπόν βεβαίως θα υπάρχει κυβέρνηση, αλλά το βασικό, το στίχημα κατά τη γνώμη μας είναι πόσο δυνατό θα είναι το αντίπαλο δέος, δηλαδή πόσο δυνατός θα είναι ο λαός να αντιδράσει σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να μπορέσει δηλαδή από καλύτερες θέσεις να οργανώσει την αντίστασή του, την αντεπίθεση του, γιατί βεβαίως όλα αυτά τα οποία υπόσχονται προεκλογικά τα κόμματα, ότι αυτή η έκρηξη των επενδύσεων θα δημιουργήσει και καλύτερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, είναι, καταλαβαίνετε, προεκλογικές υποσχέσεις που δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα από τη στιγμή που στην αγορά εργασίας κυριαρχεί η ευελιξία, η ανασφάλεια, το τσάκισμα των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Πάντως, κύριε Καραθανασόπουλε, οφείλω να πω ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, γιατί είναι και τα μόνα εργαλεία που έχουμε, πώς λέει, αγαπούμε να τα μισούμε, τις δημοσκοπήσεις, όταν βλέπουμε ότι κατά εκεί πάει το πράγμα, πάνω από 60-65, μπορεί και 70% να είναι τα δύο μεγάλα κόμματα, δεν δίνει πίστη ο κόσμος στα μικρότερα τόσο πολύ. Κοιτάξτε, δηλαδή ο δικοματισμός συνεχίζει μετά από τόσα χρόνια και τόσες παλινοδίες και τόσες, τόσα προβλήματα που έχει η χώρα, να συνεχίζει να κυριαρχεί. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες ακριβώς για να διαμορφωθεί αυτό το ψευδεπίγραφο διπολικό σύστημα και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο, εγκλωβίζοντας ευρύτερα λαϊκά στρώματα ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Όμως το ζητούμενο είναι ότι μπορεί ο λαός να αξιοποιήσει την πείρα του και να δημιουργήσει ρογμές, να διευρύνει τις ρογμές που υπάρχουν στα κόμματα που προσπαθούν να οικοδομήσουν τον διπολισμό, αλλά και στα διάφορα εξαπτέρυγα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν είτε για να εκτονώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, είτε και ως εφεδρείες του συστήματος σε μια μελλοντική διακυβερνητική επιλογή. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Άρα λοιπόν, με βάση την εμπειρία την οποία έχει ο λαός, γιατί τους δοκίμασε όλους ουσιαστικά, χρειάζεται σήμερα να κάνει το μεγάλο βήμα.
να απεγκλωβιστεί δηλαδή από αυτές τις πολιτικές, να ξεφύγει από τα ψευτοδιλήμματα και τις παγίδες και αντί να κυριαρχήσει η απαγοήτευση, η μυρολατρεία, η λογική του μικρότερου κακού που οδηγεί όμως από το κακό στο χειρότερο, να πάρει την απόφαση και να κάνει το μεγάλο βήμα. Το βήμα δηλαδή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, γιατί μπορεί να έχει επιφυλάξεις και είναι θεμητέ να υπάρχουν επιφυλάξεις με την πολιτική του ΚΚΕ, όμως στα δύσκολα όχι μόνο κράτησε το ΚΚΕ, αλλά προσπάθησε ακριβώς να, ο λαός να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη δύναμή του. Και είναι επί της ουσίας σε αυτή την κατεύθυνση η κρισιμότητα, αλλά και η χρησιμότητα της ψήφου. Δηλαδή να περάσει πλέον ο λαός να πρωταγωνιστεί και όχι να παραμένει κομπάρσος παρακολουθώντας τις εναλλαγές και τις αλλαγές θέσεων και πουκαμίσεων ανάμεσα στα κόμματα και στους πολιτικούς εκπροσώπους. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι... Αυτό είναι το στοίχημα. Η συμπόρευση λοιπόν που ξεκίνησα δειλά-δειλά να εκφράζεται με διάφορες δηλώσεις συμμετοχής και στήριξη του ΚΚΕ, μπορεί ακριβώς αυτός ο καρπός ο οποίος σπάστηκε αυτές τις μέρες να αυγατήσει και να δυναμώσει πολύ περισσότερο και στην κάλπη, αλλά κατά τη γνώμη μας το βασικό είναι την επαύριο των εκλογών να είναι ισχυρός ο λαϊκός παράγοντας στο λαϊκό κίνημα.